Μικρή και μεγάλη ένωσαν τις δυνάμεις τους για τον καθαρισμό της παραλίας της ανάληψης Χερσονήσου. Και όλα αυτά στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης «Καθαρίσε τη Μεσόγειο», που διοργάνωσε ο Δήμος Χερσονήσου σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πραγματικά όλους που βοήθησαν σήμερα, ήρθαν, μίλησαν στα παιδιά, συζητήσαμε για το θέμα της περιβαλλοντικής ρήπανσης. Γίνεται σήμερα μια πολύ ωραία δράση, καθαρίζουμε τη Μεσόγειο, καθαρίζουμε τις παραλίες μας. Και για πρώτη φορά εδώ πέρα έχει τεράστια συμμετοχή στην παραλία της Ανάληψης. Ευχαριστούμε και όλους όσους συνδράμουν σε αυτή την εκδήλωση. Γνωρίζουμε όλοι πόσο δύσκολα πέρασε ο Δήμος μετά τις πλημμύρες που υπήρχαν το χειμώνα και ότι ο ποταμός αυτός κατέβασε πάρα πολλά σκουπίδια το χειμώνα με αυτές τις πλημμύρες. Στη διάρκεια της εκδήλωσης, εθελοντές δημιούργησαν κατασκευές με απορρίμματα που συλλέχτηκαν από την ακτή, μεταφέροντας ένα κοινωνικό μήνυμα στους μικρούς εθελοντές για τα απορρίμματα που καταλήγουν στο βυθό. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη μας τιμή, γιατί και ο ιδρυτής του Χαμόγελου, ο Ανδρέας Γιαννόπουλος, ήταν εθελοντής, ήταν πολύ ευαισθητοποιημένος με τα θέματα του περιβάλλοντος. Οπότε πραγματικά για μας σήμερα είναι μια πολύ ωραία ημέρα. Θα βοηθήσουμε τώρα, θα κατέβουμε στην παραλία να την καθαρίσουμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που βρισκόμαστε και εμείς σήμερα εδώ, σε αυτή την τόσο σημαντική συνάντηση. Δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε άλλωστε. Είμαστε συνοδοιπόροι, πιστοί τόσα χρόνια στο Χαμόγελο του Παιδιού. Τα παιδιά είναι ενθουσιασμένα, συμμετέχουν. Άκρως εκπαιδευτικό για τα παιδιά μας. Ελπίζουμε να αποκομίσουν και να κατανοήσουν το μεγάλο πρόβλημα της μόλυνσης του περιβάλλοντος τα παιδιά της περιοχής, αλλά και του νομού και του Δήμου μας. Και ευελπιστούμε η δράση αυτή να συνεχιστεί. Η Πανελλαδική Εκστρατεία Καθαρισμού Ακτών και Βυθού έχει ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα προβλήματα και τις απειλές που υφίσταται το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον.